Συνέγινές μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, φίλοι μου. Έχει σημασία να καταλάβουμε ότι αυτές τις μέρες βιώνουμε ξανά την Τρία. Βιώνουμε έναν δούριο ύπο. Βέβαια, πώς να καταλάβετε τι είναι ο δούριος ύπος. Αφού την ιστορία δεν μας την έχουν χαράξει, μας έχουν κλέψει και κρύψει όλη μας τη γραμματεία και την πραγματική μας ιστορία που οι πρόγονοί μας την άφησαν. Έτσι κανένας δεν καταλαβαίνει τι λέει, δεν καταλαβαίνει. Και παραφρασμένα, διαλυμένες και αλλοιωμένες έννοιες μας προβάλλουν συνεχώς. Μέσα από βιβλία χιλιάδες σελίδες, να είμαστε πάντα μπερδεμένοι και ποτέ να μάθουμε την αλήθεια. Είναι σίγουρο ότι δεν ξέρετε τι σημαίνει δούριος ύπος. Αλλά και μόνο που τη λέμε Τρία φτάνει, δεν ξέρουμε τι είναι Τρία. Δεν υπάρχει Τρία. Υπάρχει η πόλη του Ηλίου και λέγεται Ήλιον. Και εκεί ζούσαν Έλληνες, οι Ηλίες. Δεν ζούσαν οι Τρώες. Οι Τρώες, όπως έχω πει, είναι τα σκουλίκια. Είναι αυτά που τρώνε τους νεκρούς. Τα σκουλίκια αυτοί που τρώνε. Τα σκουλίκια που τρώνε λέγονται Τρώες. Και ό,τι είναι σαν σκουλίκι. Αυτό λοιπόν που πολεμήσαμε στην Τρία, που δεν είναι Τρία, είναι το Ήλιον, αλλά ήταν τροϊκός ο πόλεμος, προσέξτε. Ο πόλεμος ήταν στο Ήλιον με τους Τρώες. Οι Τρώες. Βέβαια που μας έχουν προσβάλει πολλά έργα του Χόλιγουντ και μας έχουν αλλοιώσει την πραγματική μας ιστορία. Οι Τρώες δεν είναι άνθρωποι. Οι Τρώες δεν είναι από αυτόν τον πλανήτη. Οι Τρώες είναι αποστάτες, γιωμένοι σε συμπαντικά σκουπίδια με οτιδήποτε μπορούν να γιωθούν μπροστά στη δημιουργία. Δεν έχει καμία σχέση με άνθρωπο και ούτε με δημιούργημα. Αυτοί είναι οι Τρώες. Και πολεμήσαμε γιατί ήταν στην πύλη που εχώσαν οι Τρώες, που βεβαίως στην πόλη του Ηλίου ήταν ο ναός του Απολώνα και η πύλη του Απολώνα, όπου τον ανοίξανε με μεγάλη προδοσία ο Έκτορας και άλλοι από την πόλη του Ηλίου, και έτσι αναγκαστήκαμε να πολεμήσουμε. Και οι Λύς και οι Ελλάνοι, οι Έλληνες από την Ελλάδα, να ενωθούμε όλοι μαζί για να νικήσουμε τους Τρώες, όχι στην Τρία, στην πόλη του Ηλίου. Τρία δεν υπάρχει. Αυτή την είπανε και μας έμεινε. Και μαθαίνουμε στα βιβλία μας για την Τρία. Δεν υπάρχει Τρία, είναι η πόλη του Ηλίου. Ήλιο λέγεται. Γι' αυτό και γράφτηκε ένα μεγάλο βιβλίο, Ηλιάδα. Ναι, αλλά γράφτηκε και ένα άλλο βιβλίο που λέγεται Οδύσσια. Και όλοι διαβάζουμε για τον Οδυσσέα. Και καλείστε καταλάβετε τον Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας. Βεβαίως είναι ένα υπαρτό πρόσωπο γιος του Ποσειδώνα. Όμως όλη η Οδύσσια του Οδυσσέα είναι η Οδύσσια του κάθε ανθρώπου. Και αυτή την Οδύσσια τη ζούμε συνέχεια και όλα αυτά τα χρόνια τη ζούμε. Και αν διαβάσετε καλά την Οδύσσια, και βεβαίως δεν μπορείτε να τη διαβάσετε, δεν θα την μεταφράσετε, γιατί κανείς δεν θα την μεταφράσει, γιατί είναι γραμμένη στα χαζάρικα και αλλοιωμένη. Ένα συμπαντικό βιβλίο, ένα βιβλίο αστρικό, άμα το θέλετε, με πολύ συγκεκριμένη δομή λέξεων, γραμμάτων, προτάσεων, που είναι συγκεκριμένη για που ακριβώς, γιατί ακριβώς αφορά, δεν θα καταλάβετε ποτέ. Ο δούριος ύπος είμαστε εμείς, συνέλληνές μου. Ο Οδυσσέας ήταν. Γιατί ο Οδυσσέας, ηγείται του δούριου ύπου. Αυτό δεν τον κάνει λιγότερο ή περισσότερο πρωτότυπο, ή γελάνιο λιγότερο ή περισσότερο. Είναι μεγάλος συμπαντικός νους, ο Οδυσσέας, ήρωας. Με μια Οδύσσια, όπου εκεί μέσα βλέπεις τι ακριβώς έκαναν οι άνθρωποι και πώς πρόδωσαν. Και τι ανταλλαγές έκαναν και γιατί το έκαναν. Φυσικά σας δείχνουν στοιχεία να τα δείτε. Ο δούριος ύπος όμως είναι εμείς. Ενώ νίκησαν τους Τρώες και θεοί και άνθρωποι, γι' αυτό συνεργάστηκαν, σε ένα μεγάλο τεράστιο πόλεμο το 13.500 από σήμερα και ούτε 1.600-1.700, αυτά είναι γελιότητες των χαζάρων και των αποστατών, στη μέση του ενιαυτού. Στη μέση. Ακριβώς το 13.500. Ενώ στο 26.000 πίσω είχε εμφανιστεί ο Ηρακλής που πήρε τον πλανήτη μαζί με τον Ιάσονα, ο οποίος ήταν να κλείσει συγκεκριμένα πράγματα και αστρικά. Γιατί αναπόσπαστο κομμάτι η γη είναι του γαλαξία. Είναι ένα κύτταρο του γαλαξία και ο γαλαξίας ένα άλλο κύτταρο του σύμπλεγμα των γαλαξιών. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι στα μισά ακριβώς, στα 13.500 ξεκινάει ο Τροϊκός πόλεμος, στα μισά του ενιαυτού, το οποίο βεβαίως για αυτόν τον πόλεμο της Τρίας χρησμός υπήρχε επί όταν ήταν ο Ιάσονας. Και βεβαίως τα ορφικά προκύπτει ότι ο χρησμός έλεγε ότι
οι γόνοι των αργών αυτών θα πολεμήσουν στην Τρία. Και έτσι έγινε. Όλοι οι βασιλιάδες ήταν γόνοι των αργών αυτών. Βλέπετε πόσα πολλά χρόνια ήρθαν για να εκτελεστεί ο πόλεμος και από ποιους θα εκτελεστεί. Με χρησμό. Ο χρησμός δεν είναι προφητεία. Προφητεία είναι μια γελιότητα που τη φτιάχνουν οι άνθρωποι και δει οι απάνθρωποι, οι πάνθρωποι και αποστάτες που φυτεύουν και τους ανθρώπους. Ο χρησμός είναι άλλη ιστορία. Είσαι χρησμένος να ακούσεις εφόσον ζητήσεις και κανείς δεν μπορεί να πάρει χρησμό εάν δεν είναι συνδεμένος. Ποιος σας είπε ότι δίνει ο καθένας χρησμό? Ποιος σας είπε ότι στα μαντεία πήγαινε ο καθένας και έλεγε για πέσε μου αυτό και του έλεγε η πυθία ή οποιοςδήποτε. Κάνετε λάθος. Ήταν μόνο βασιλιάδες και μόνο χρησμένοι, μόνο αυτοί που μπορούσαν να πάρουν χρησμό. Για να φτάσουμε λοιπόν στο δικό μας, ο Δόριος όπως είμαστε εμείς και η Οδύσσια είναι γραμμένη για μας. Και ο καθένας μας είναι ένας Οδυσσέας. Κανένας δεν έχει κάνει την ανάλυση. Ο Δούριος Ήπος ήταν πάντα αυτός που δεν θα καταλάβεις ότι θα σε νικήσει, που θα σε προδώσει. Ο Δούριος Ήπος είναι η μεγάλη προδοσία που κάνανε οι άνθρωποι μετά τον πόλεμο. Και δεν έκαναν αυτά που έπρεπε να σταματήσουν οι Τρώες να υπάρχουν. Και οι Τρώες δεν σταμάτησαν. Γιατί τότε προδώσαν οι άνθρωποι. Και οι μηχανισμοί των ανθρώπων. Και δεν θα φτάσω παραπέρα. Όμως. Αυτό αποδεικνύεται και από τον όρκο που δίνουν οι Ραβίνοι, όλοι οι Ραβίνοι, που είναι υπεύθυνοι για όλα τα δόγματα και όλες τις γελιότητες στον πλανήτη, ο όρκος τους είναι 13.500 ετών. Τυχαία. Από τρία και μετά, δηλαδή από τον Τροϊκό πόλεμο και μετά, ο όρκος των Ραβίνων είναι 13.500 ετών έως και σήμερα. Εκεί ορκίζονται οι Ραβίνοι. Δεν είναι τυχαίο. Έτσι λοιπόν έχουμε Δούριους Ήπους. Σήμερα λοιπόν ζούμε έναν Δούριο Ήπο. Πολύ συγκεκριμένο. Και τον έχουμε στα χέρια μας. Τον είδατε μπροστά σας. Γιατί να τον αφήσουμε? Είναι τυχαίο που ο Οδυσσέας έκανε χρόνια να ξαναπάρει το βασίλειό του πίσω. Κοίτα τι έκανε. Όλη αυτή η Οδύσσια γίνεται. Πρέπει να καταλάβεις το μεταφορικό κομμάτι της έννοιας. Και να μην ακούτε τις γελιότητες όλων των χαζάρων που έχουν διδάξει τόσα χρόνια. Ο μεγαλύτερος χαρτογράφος του σύμπαντος θα έλεγα, όχι του σύμπαντος, αλλά πολλών γαλαξιών και αστρικών γαλαξιών και συμπλεγμάτων, ο Οδυσσέας δεν μπορεί να πάει από τα Δαρδανέλια στην Κεφαλονιά. Είχε πρόβλημα ο Οδυσσέας να πάει. Πρέπει να καταλάβετε το μεταφορικό όλου του γραπτού. Ο Οδυσσέας λοιπόν ξαναπαίρνει μετά από όλα αυτά που έχει τραβήξει, που τραβάει ο άνθρωπος και πάει να πάρει πίσω τα δικά του. Που τον περιμένανε και ήταν μέσα οι μνηστήρες. Πάει να πάρει τα δικά του και το βασιλείο του. Ό,τι γίνεται σήμερα, εσείς πρέπει να πολεμήσατε για την απελευθέρωσή σας και να πάρετε τα δίκαια και τα δικά σας βασίλεια. Το δικό σας βασίλειο, το δικό σας δίκαιο, το δικό σας. Γι' αυτό πολεμάτε. Εάν εσείς δεν είστε Οδυσσέα σήμερα, ποιος άλλος είστε? Και γίνεται μέσα στις ομάδες του Οδυσσέα να έχουμε Δούριους Ήπους και να τους αφήσουμε? Δηλαδή είναι τόσο οθανοφανές. Θέλετε να μου πείτε ότι νίκησαν. Νίκησαν οι Ηλίες, οι Τρώες δηλαδή. Και οι Τρώες δεν πήραν χαμπάρι ότι λιώναν τα καράλια για να τα κάνουν άλογο και το βάλανε μέσα και σπάσαν και τις πύλες. Δεν βλέπεις πόσο μεταφορική είναι η έννοια. Πόσο προδοσία έχει. Οι άνθρωποι προδώσανε. Και θα μπορούσαν να είχε τελειώσει τότε οι αποστάτες. Και δεν επέτρεψαν οι άνθρωποι. Οι μηχανισμοί θεών και ανθρώπων. Και δεν έγινε. Και μια μικρή προδοσία έφτανε για να βγει ο Δούριος Ήπος. Και μετά να ξεκινήσει να πληρώσει όλο το τίμα ο Οδυσσέας με την Οδύσσια. Γιατί μετά την Ιλιάδα έχουμε ένα τεράστιο έπος που λέγεται Οδύσσια. Και ασχολείται μόνο με τον Οδυσσέα. Τι έχει τράβηξει ο Οδυσσέας? Είναι αυτό που τράβηξε ο άνθρωπος έως και σήμερα και το τραβάει. Γι' αυτό και οι Ραβίνοι ορκίζονται 13.500 χρόνια. Και τώρα φτάνει στο τέλος του εννιαυτού που πρέπει να κλείσει. Και πρέπει να δούμε αν η νίκη είναι δικιά μας ή δικιά τους. Αυτό είναι στην επιλογή σου. Και πρέπει εσύ να πάρεις τα δικά σου πίσω, να επιστρέψεις πίσω, πάρτα. Ουσιαστικά να πάρεις τα δικά σου πίσω. Αυτά που εσύ πρόδωσες, αυτά που εσύ τους έδωσες και αυτά που είναι δικά σου και πρέπει να τα πάρεις. Αν εσύ δεν είσαι Οδυσσέας, ποιος άλλος είναι Οδυσσέας? Και πίσω είναι μνηστήρες, πως το παίζουν δική σου. Και έχει Δούριους Ήπους και σε ξαναπροδίδουν και πρέπει να είσαι προσεκτικός γιατί έχει πάρει μια μεγάλη διαδρομή. Και έχουμε μια τεράστια διαδρομή 13.500 ετών. Ξέρουμε τι έχει γίνει, έχουν βγει εμφανεί, τι έχουν κάνει, πώς έχει γίνει. Πρέπει να είσαι προσεκτικός και να μην ξαναγίνει Δούριος Ήπος. Και ό,τι βλέπεις να το κόβεις εκείνη την ώρα. Τάκ, κόφτο. Βλέπουμε λοιπόν μετά και εκείνον τον κύκλοπα.
Ντρέπομαι όταν λένε ότι ο Κύκλοπας είναι γιος του Ποσειδώνα, αλλά είναι αλήθεια. Αλλά με ποια έννοια είναι γιος του Ποσειδώνα? Επειδή είναι του ύδατος. Μα ο Κύκλοπας νομίζει ότι είναι γιος του Ποσειδώνα, ένα κακάο χυμωτέρας με ένα τέρας το οποίο τρώει ανθρώπους και που έχει ένα μάτι και δεν έχει καμία σχέση με καμία δομή και αρμονία. Πώς θα είναι γιος του Ποσειδώνα? Επειδή εσύ άνθρωποι είσαι γιος του Ποσειδώνα, επειδή εσύ είσαι υδάτινη δημιουργία και επειδή ο Κύκλοπας είναι το δικό σου, ο Κύκλοπας είναι το κτίνος το δικό σου που εσύ έχεις φτιάξει. Εσύ το έχεις κατασκευάσει από την υδάτινη δημιουργία σου αυτό το τέρας που θα σε καταστρέψει, που θα σε λιώσει και γίνεσαι αναλώσιμος σε αυτόν. Να σε φάει, να σε διαλύσει, να σε τιμωρήσει, να σου κάνει ό,τι θέλει. Ο Κύκλοπας λοιπόν είναι αυτό που έχετε φτιάξει όλοι. Είναι πάθη, είναι ανταλλαγές. Είναι έπαρση, είναι αποστασία, είναι προδοσίας. Αυτός ο Κύκλοπας είναι. Αυτό το τέρας το γίγαντα, ο Κύκλοπας, τον λέμε γιο του Ποσειδώνα, γιατί είσαι εσύ γιος του Ποσειδώνα, άρα αυτό γεννήθηκε από σένα. Άρα αυτό που γεννήθηκε από σένα και αυτό το δημιούργημα, το κτηνάκι που είναι δικό σου, είναι γιος του Ποσειδώνα. Αυτή την έννοια έχει ότι είναι γιος του Ποσειδώνα. Γιατί είναι στην υδάτινη δημιουργία που είχε από σένα δημιουργηθεί. Του έδωσε εσύ το δικαίωμα, εσύ το μεγάλωσε, το έδωσε για να σε σκοτώσει, για να σε φάει. Και ευτυχώς ο Οδυσσέας σου λέει, του βγάλε το μάτι να μην βλέπει γιατί δεν μπορούσε να το νικήσει. Ήταν πολύ μεγάλο. Δεν μπορούσε να το σκοτώσει. Γιατί ήταν δικό του. Δηλαδή ουσιαστικά τα πάθη, η περιέργεια, η έπαρση του ανθρώπου ή του Οδυσσέα στην προκειμένη περίπτωση που ο Οδυσσέας είναι ο κάθε άνθρωπος. Από εκεί πρέπει να καταλάβει, γι' αυτό είναι αστρικό το βιβλίο. Έχει δημιουργήσει τον Κύκλοπα, τον οποίο θα τον σκοτώσει. Αυτό που δημιούργησε, άνθρωπο, θα σε σκοτώσει. Και εκεί ξεφεύγει. Για να φτάσει σε ένα σημείο, να φτάσει μετά από πολλές περιπέτειες που αυτός τις δημιούργησε, που από την αποστασία σου έγινε, από την βούλησή σου, άμα το θέλεις, φτάνεις κάποια στιγμή, μετά από χρόνια, να πας και να βρεις τη λογική σου, να βρεις την ευδαιμονία, για ποιο σκοπό που πας, και να γυρίσεις και να βρεις την Ιθάκη, να πάρεις τα δικά σου. Και πρέπει να παλέψεις εκείνη την ώρα. Με τους μνηστήρες, μέσα στο μαγαζί σου, μέσα στο βασιλιό σου. Τι διαφορά έχει αυτό που σας λέω από τώρα? Και εκεί μέσα θα βρεις πάλι δούριους ύπους, κάποιος που θα είναι μαζί σου, κάποιος που θα σε προδώσει. Θα ξαναφτιάξουν δούριο ύπο. Αυτό θα συνεχίζεται συνέχεια γιατί η Οδύσσεια είναι μια επανάληψη σε όλες τις ζωές όλων των ανθρώπων. Λιγότερο ή περισσότερο. Αν τα βάλετε κάτω θα τα δείτε ότι όλα σας έχουν συμβεί. Οι σιρήνες να μας παίρνουν τα αυτιά τα ΜΜΕ, να γινόμαστε γουρούνια μετά να θέλουμε να ξαναγίνουμε άνθρωποι γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε ως γουρούνια. Εμείς θα γίνουμε γουρούνια. Και μετά πρέπει να ξαναβρούμε τον εαυτό μας για να ξαναγίνουμε άνθρωποι. Γιατί η επιλογή σου είναι να πέσεις ή να ανέβεις. Η επιλογή σου είναι να είσαι έκπτωτος ή να είσαι ανέλυξη. Δεν μάθαμε τίποτα, ε. Κοιτάξτε όμως αυτοί που ορκίζονται στα 13.500 ξέρουν. Ενώ ορκίζονται 13.500 χρόνια τον Τροϊκό Πόλεμο και εντεύθεν, δηλώνουν ότι ο Τροϊκός Πόλεμος ήταν 1600. Πόσο κορόιδο πιάνεσαι. Και πόσες φορές μωρέ θα τα ζεις αυτά. Και όλο το μυστικό ήταν ο Οδυσσέας πάει να πάρει την Πινελόπη. Η Πινελόπη δεν είναι η γυναίκα του. Η γιαγιά. Η 70άρα τότε. Η Πινελόπη ήταν η ψυχή του. Αλλά γιατί να μάθετε να διαβάζετε? Αφού κοιτάτε τα γράμματα, δεν κοιτάτε τις έννοιες. Με τώρα που έρχονται τώρα και στείνονται, γιατί έχω πάρα πολύ δουλειά για αυτά που έρχονται. Μα πραγματικά πάρα πολύ δουλειά. Θα δείτε αλήθειες και πράγματα που θα σας οδηγήσουν αρκεί να δώσετε βάση. Αρκεί να μην τρέχετε. Δεν χρειάζεται να τρέξει το επόμενο. Κάτσε να καταλάβει το πρώτο. Τη σκάλα πρέπει να την ανέβει ένα σκαλοπάτι. Αδύνατο να πα στον έκτον όροχο με ένα πήδημα. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να περπατήσει κομμάτι-κομμάτι να το κατανοήσει. Ό,τι περπατήσει θα είναι δικό σου. Ό,τι δεν το περπατήσει και σου πει ο άλλο θα νομίζω ότι είναι δικό σου, αλλά δεν το απέκτησε ποτέ. Έτσι λοιπόν τα μυαλά να πάνε στη θέση του. Να μάθετε από τη διαδικασία και την πραγματική ιστορία. Ξέρετε μέσα σα τι λέω. Όλοι ξέρετε. Πρέπει να βγάλετε ένα πραγματικό εαυτό και τον εαυτό αυτό που θέλετε ή που δημιουργηθήκατε. Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο τι θα κάνετε και που πάτε. Έχει ξαναγίνει πάρα πολλές φορές. Θυμηθείτε, το ότι δεν θυμάστε δεν σημαίνει δεν ξέρετε όλα αυτά που σας λέω. Τα ξέρετε. Απλά δεν τα θυμάστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα ξέρετε. Ξέρετε τι να κάνετε. Ακούτε τη φωνή στο υποσυνείδητο, αλλά δεν βαριέσαι μωρέ τώρα. Κάτσε να το κάνω αυτό έτσι. Δεν υπάρχει δεν βαριέμαι. Δεν υπάρχει κάτι μου ξέφυγε. Δεν υπάρχει λάθος πουθενά ένα απολύθη. Σφάλμα, έκανε, σήκω, γρήγορα φύγε. Διόρθωσε το γρήγορα. Όσο το αργεί το σφάλμα, είναι χειρότερο, θα είναι μοιραίο για σένα. Ένα μικρό σφαλματάκι μας κοστίζει πολλά πράγματα. Και σε αυτό το βίο, αλλά και σε άλλους βίους. Γιατί να κάνεις λάθος, αφού δικά σου είναι. Όλα αυτά είναι δικά σου. Μα και οι επιλογές είναι δικές σου. Μα και αυτό που τραβάς είναι δικό σου. Όλο αυτό που συμβαίνει, αγαπητοί συνέλληνες, είναι δικό μας. Εμείς το έχουμε δημιουργήσει.
τι σχέση είναι να γίνει μάνα σου, πατέρα σου, διότι DNA γραμμήματος δεν ήτανε. Και κάποτε πρέπει να σταματήσει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Και αυτή είναι η κατάλληλη ώρα. Ούτε τυχαία είναι που είμαι εδώ, ούτε τώρα που κλείνω είναι αυτός είμαι εδώ. Και ο μεγάλος και ο μικρός, η δημιουργία έχει έναν τρόπο να καθαρίζει το πιάτο της. Και κάθε 9 αυτό, και κάθε 130.000 χρόνια στο μεγάλο, αλλά και κάθε 5 μεγάλους, αλλά και κάθε 15 μικρούς. Είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία που θα σας την πω. Δεν γλιτώνει κανένας και τίποτα. Γι' αυτό όλα αυτά τα παιδιά είναι τόσο στελιστικό κομμάτι. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και όσο παραπάνω κάτσουμε, όπως ακριβώς κάνουν τα ζώα. Ό,τι κερδίσουν τα ζώα παραπάνω σε ήλιο, νερό και ξάπλα και να είναι στη δημιουργία, έτσι είναι και αυτά τα ζώα. Δεν έχεις καμιά δουλειά μαζί τους. Πρέπει τώρα να ενδώσεις και να θυμηθείς. Κοίτα να θυμηθείς γρήγορα και κοίτα να κάνεις τις σοβαρές επιλογές οι οποίες είναι για σένα. Οι οποίες αυτές θα σε κρατήσουν στη δημιουργία. Δεν τελειώνει εδώ πέρα τίποτα αυτό το δευτερόλεπτο της κοσμικής ζωής. Είναι μία μόνο αποτύπωση. Κοίτα να κάνεις τα δέοντα, τα μέγιστα και αυτά που πρέπει χωρίς κανέναν εγωισμό, με νόηση, με σκέψη, όπως έχεις δημιουργηθεί και σε έχω μάθει. Και έχουν πει τόσα πολλά πράγματα τα οποία τρέχουν πάνω από εσάς. Κοιτάξτε να τα προλάβετε, όχι να προλάβουν αυτά εσάς. Αυτά δεν θα γυρίσουν πίσω. Αυτά συμβαίνουν. Και πρέπει εσείς να προλάβετε τις εξελίξεις. Και πρέπει τώρα να τρέχετε γρήγορα στις εξελίξεις. Αυτό το λέω για όλους τους ανθρώπους. Ισχύει για όλους. Ακούστε το όλοι. Για εσάς είναι. Δεν είναι για μένα. Άλλωστε, θα πω και τούτο. Είναι δυνατόν να σου προσφέρω 1 κιλό χρυσάφι, αλλά να στο έχω μέσα σε ένα χαρτάκι το οποίο είναι σκατωμένο, λερωμένο, άσχημο. Θα αλλάξει ποτέ ο χρυσός που είναι στο χαρτάκι? Πάντα χρυσός θα είναι. Άρα τι σε ενδιαφέρει το χαρτάκι? Ο χρυσός είναι χρυσός. Πρέπει να στο δώσω σε ένα περιτύλιγμα που εσύ γουστάρεις ή που σου έχουν να μάθει. Αντίθετα, μια σκατούλα σε ένα χρυσόχαρτο από Versace και πολύ καλό χαρτάκι, όσο και να το κάνεις, ό,τι και να του κάνεις, είναι μια σκατούλα σε ένα χαρτί. Ενώ το άλλο είναι σε ένα άσχημο λερωμένο χαρτί, αλλά είναι χρυσός. Εσύ θα μου πεις ποιο έχει αξία. Οπότε τι θα κάνεις, δεν θα πάρεις το χρυσό γιατί είναι σε λερωμένο χαρτάκι? Ή δεν σ' αρέσει η συσκευασία? Ή δεν εγκρίνεις η συσκευασία? Να το ακούσω κι αυτό. Για σκέψου. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όλα είναι στα χέρια σου. Κοίτα να πάρεις τη μεγάλη ευκαιρία της γραμμής του αιματός σου, της γραμμής της δημιουργίας σου και όλων των δημιουργημάτων που θα έρθουν. Είσαι υπεύθυνος για αυτά που θα έρθουν ή αν δεν θα έρθουν. Τα οποία μέσα σε αυτά θα είσαι και εσύ, γιατί είσαι πάντα εσύ. Άσχετα να το καταλαβαίνεις. Και όχι το εγώ. Το εγώ είναι στιγμή. Το εσύ είναι παντού. Το εγώ είναι τώρα. Το εσύ είναι από τότε μέχρι πότε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.